ψυχή, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνης πει. Και τηρεί πάντοτα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, παρά Θεό και ανθρώπι, όσον Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας της ευσεβές κατέναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα. Τη Δήμαρχε, κύριοι διευθυντές, καθηγητές, καθηγήτριες, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς. Αρχίσατε σήμερα το νέο σχολικό έτος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί με το εκκλησιαστικό έτος, γιατί ξέρετε ότι το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ το πολιτικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Άρα μαζί με το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει και το σχολικό έτος και έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε επικοινωνία μαζί σας, να κάνουμε τον αγιασμό και να σας αγιάσουμε προηγουμένως με το νερό που σας άρεσε από ό,τι κατάλαβα, γιατί και το χαρήκατε αυτό το αγιασμό νερό, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Θέλω να πω με πολύ μεγάλη χαρά, πληροφορήθηκα ότι φέτος το Λύκειο είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες, επέτυχαν όλοι, εκτός από έναν δύο από ό,τι άκουσα, αλλά όλοι οι μαθητές και μαθήτριες επέτυχαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι μια επιτυχία που οφείλεται σε εσάς που διαβάζετε, στους καθηγητές σας, και οφείλεται όχι απλώς μόνο στην τρίτη Λυκείου και στο Λύκειο αλλά και στο γυμνάσιο, γιατί σας βλέπουμε σαν ένα νέο σχολείο, τουλάχιστον εγώ. Δύο σχολεία είστε, αρχίστε από την πρώτη γυμνασίου μέχρι το τέλος τρίτη του Λυκείου. Και θέλω να σας συγχαρώ θερμά για αυτήν την επιτυχία σας. Επίσης θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς και να επιτυγχάνει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά δεν είναι αυτός όμως ο σκοπός μόνος της παιδείας. Η παιδεία έχει σκοπό να σας μάθει δημοκρατία, να σας μάθει να συμπεριφέρεστε σωστά μέσα στην κοινωνία. Η παιδεία έχει σκοπό να κοινωνικοποιεί τον άνθρωπο, που σημαίνει να σέβεται την κάθε ιδιαιτερότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις ημέρες μας γίνεται λόγος για το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από τον ρατσισμό. Η λέξη ρατσισμός είναι η ιταλική που σημαίνει τη φυλή, τη ράτσα, που σημαίνει ένας φυλετισμός. Και είναι πολύ επικίνδυνος ο ρατσισμός για μια κοινωνία. Και είναι επικίνδυνος γιατί ο λεγόμενος φυσικός και φυλετικός ρατσισμός είναι αυτός ο οποίος διαιρεί τις φυλές, θεωρεί ανώτερες και κατώτερες φυλές, βλέπει τον άνθρωπο μόνο εξωτερικά, από τη φάτσα του, από τη ράτσα του, από το δέρμα του, και κάνει αυτή την ανισότητα, δημιουργεί την ανισότητα μεταξύ των φυλών. Και όχι μόνο θεωρεί ανώτερες και κατώτερες φυλές ο ρατσισμός, αλλά συγχρόνως θεωρεί ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι. Και υπάρχει ο φυλετικός και φυσικός ρατσισμός που θεωρεί αυτοί που ανήκουν σε ανώτερες φυλές είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι και αυτοί που λένε προέρχονται από κατώτερες φυλές είναι οι δούλοι, οι κατώτεροι άνθρωποι, οι δούλοι. Άρα χωρίζει τους ανθρώπους ελευθέρους και σε δούλους. Αυτό είναι αντικοινωνικό, αντιδημοκρατικό και πρέπει αυτό να το πολεμάμε με όλη μας τη δύναμη. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι το μεσαίωνα στη Δύση, εκεί που γεννήθηκε αυτός ο ρατσισμός, το μεσαίωνα στη Δύση ακόμη και οι δυτικοί θεολόγοι άλλων ομολογιών, όχι των Ορθοδόξων, συζητούσαν αν οι μαύροι έχουν ψυχή, αν είναι άνθρωποι, επειδή έχουν το χρώμα, είναι μαύροι εξωτερικά. Τόσο βαθιά είχε εισέλθει αυτός ο ρατσισμός και φυσικά δημιούργησε όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη με την αρία φυλή
τον ναζισμό και όλα τα συνεπόμενα. Γι' αυτό η παιδεία είναι εκείνη η οποία αντιστρέφει τους όρους και βλέπει όλους τους ανθρώπους, πραγματικά ανθρώπους, μέσα από τον ουμανισμό, τον ανθρωπισμό και μέσα από τον χριστιανισμό, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, έχουν ίδια και ίσα δικαιώματα πάνω στη γη, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή και τις εξωτερικές εκδηλώσεις. Νομίζω αυτό είναι και το έργο της παιδείας και αυτό σας προσφέρεται. Και εσείς που είστε νέα παιδιά θα πρέπει να δημιουργήσετε, να έχετε και έχετε, πιστεύω, το όραμα να δημιουργήσετε μια κοινωνία που να είναι αντιρατσιστική, εναντίον του ρατσισμού. Να υπάρχουν ίσα δικαιώματα και όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτές τις απλές σκέψεις εύχομαι να περάσετε καλά τη χρονιά αυτή, να έχετε πρώτα-πρώτα υγεία, να έχετε όραμα, όχι μόνο να μαθαίνετε τα γράμματα, τα βιβλία και να επιδίδεστε στις σπουδές σας, αλλά κυρίως να γίνετε άνθρωποι σεβόμενοι τον κάθε άνθρωπο, οποιασδήποτε φυλής, οποιασδήποτε θρησκείας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σεβόμαστε την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά.